με ένα κορίτσι που θα βγει πρώτη φορά στην τηλεόραση. Τη λένε Άννα Μπεζάν. Η Βάνα, βέβαια, μου είπε να μην πω το όνομά της, αλλά έχει προηγηθεί ο Ανδρέας και το έχει πει. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που λέω πάντα για σένα, ότι είσαι ένας άγγελος και εγώ για την αριθμολογία σου. Εγώ τι σχέση έχω με τις 8 λέξεις τώρα και τον ρόλο σου. Θα σου πω. Εγώ λοιπόν βιώνω, σαν Εμίλιος Φωκάς που είναι ο ρόλος μου, ένα μεγάλο έρωτα με μια διευθύντρια ειδήσεων που έχω βάλει στο κανάλι για, ως παρουσιάστρια του κεντρικού μου δελτίου. Ωραία. Η Άννα Μπεζάν λοιπόν είναι ένα κορίτσι το οποίο πριν πάρα πολλά πολλά χρόνια, η Άννα μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο. Μάλιστα. Μου έστειλε χθες ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα και μου είπε: σε παρακαλώ, πες τη Φέη ότι την ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρει, μου λέει, ποια είμαι. Τι εννοείς, δεν ξέρω ποια είναι? Εννοώ προσωπικά, ότι είχατε προσωπική επαφή πριν αρκετά χρόνια και τις είχες πάρει στο ορφανοτροφείο αυτό που πήγες. Oh. Τις πήρες τα πρώτα της αθλητικά παπούτσια και μιλάει για σένα και βάζει τα κλάματα. Κατάλαβα, δεν το πιστεύω. Κατάλαβες, γιατί είσαι άγγελος. Oh. Και εγώ όταν μιλάω για την αριθμολογία σου και σου λέω ότι είσαι ένα πλάσμα που δεν Κατάλαβα. Έχει φέρει κάρμα στη ζωή αυτή, αλλά σου λέω το μόνο, έχεις μόνο θετικό κάρμα. Δηλαδή έχεις πολλά δεκάρια. Έχεις ένα... Μεγάλωσε αυτό το κορίτσι. Έχει μεγαλώσει αυτό το κορίτσι, παίζουμε μαζί, είναι στην πρωταγωνίστρια μου και σε σκέφτεται και με βουλκώνει. Γιατί αυτό κάνεις. Και γι' αυτό είσαι εδώ που είσαι. Εγώ πιστεύω. Εγώ ήθελα να κάνουμε λίγο πλάκα σήμερα, παιδιά. Όχι, εγώ ήθελα λοιπόν να πάρω την ενέργειά μου, όπως σου είπα. Η ενέργειά να πάμε μπροστά, ελάτε. Ναι, να πούμε τα... Oh. Τα δεν έπρεπε να μου το πεις αυτό τώρα.